Ανέφερα νωρίτερα ότι ένας τρόπος για να διαχειριστούμε αυτήν την πληθωριστική ελευθερία είναι χρησιμοποιώντας αλγορίθμους. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος τρόπος. Υπάρχει ένα ρεύμα, σύνθετο ρεύμα, μεταξύ φιλοσοφίας της τεχνικής, πληροφορικής, γενετικής, νευροεπιστημών και τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται υπερανθρωπισμός. Ο υπερανθρωπισμός πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αναβαθμιστεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης. Και επιπλέον διατείνεται ότι ολοκληρώνει το πρόταγμα του ανθρωπισμού. Ποιο ήταν το πρόταγμα του ανθρωπισμού? Ο ανθρωπισμός πρέσβευε ότι επίκεντρο και υπέρτατη αξία είναι ο άνθρωπος που είναι έλογος, νουνεχής και αποβλέπει στην τελείωσή του. Η τελείωση του ανθρώπου είναι ένα «ον» που είναι ψυχικά γαλήνιο και αλληλέγγυο και συμπονητικό με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παιδείας. Οι υπερανθρωπιστές λοιπόν πρεσβεύουν ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όχι μέσω της παιδείας. Η ολοκλήρωση του ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης του χάρη στην τεχνική. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νευροεμφυτεύματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές φαρμακευτικές ουσίες και αγωγές ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τροποποιήσεις στον γενετικό κώδικα ή έναν συνδυασμό αυτών. Δηλαδή θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα είδος πιο εξελιγμένο, να μην αφήσουμε τη βιολογική εξέλιξη να μας κατευθύνει, να τα αναλάβουμε οι ίδιοι στα χέρια μας, ούτως ώστε και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης, αλλά να εκπληρώσουμε και την αποστολή μας ως ανθρώπινο είδος. Αυτό ακούγεται σαν παγκόσμια τυραννία. Καταρχάς, πού υπάρχει αυτό το ρεύμα, και κατά δεύτερον, ποιοι είναι αυτοί που θα έχουν αυτή τη δύναμη να ορίζουν πώς θα γίνονται όλα αυτά? Κοιτάξτε, ένας υπερανθρωπιστής θα σας έλεγε το εξής: χρησιμοποιείται κινητό, έτσι δεν είναι? Πιθανώς κάποιος να χρησιμοποιεί έναν βηματοδότη. Πιθανώς κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί ένα τεχνητό μέλος. Ο υπερανθρωπιστής λοιπόν θα έλεγε ότι είμαστε ήδη κύβερνο οργανισμοί σε ένα πρωτόγονο στάδιο και ότι αν είναι θεμητό να χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου ή φακούς επαφής για να αντιμετωπίσουμε την ελλειμματική όραση, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ένα εμφύτευμα που θα μας επιτρέψει να έχουμε νυχτερινή όραση? Για οδηγούς λόγου χάρη αυτό θα ήταν σωτήριο. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ένα εμφύτευμα το οποίο θα μας επιτρέπει να ακούμε υπερηχητικά ή υποηχητικά? Ή γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε μια επέμβαση στο γενετικό κώδικα που να μας καθιστά απρόσβλητους από μια πληθώρα ιών? Ή λόγου χάρη μια γενετική επέμβαση που θα εξασφάλιζε το δέρμα μας να είναι αδιαπέραστο? Όλες αυτές οι επεμβάσεις γιατί θα έπρεπε να είναι ηθικά καταδικαστές και εκ των προτέρων? Γιατί δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος ο ίδιος ως έκφραση αυτονομίας του να είναι ικανός να αποφασίζει ποια ενδυνάμωση, ποια αναβάθμιση θα ήθελε να έχει? Πότε, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό? Όλοι όσοι έχουν καταρχάς την οικονομική δυνατότητα, γιατί μιλάμε πλέον για μια ελίτ. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, η οποία η elite θα κάνει ό,τι θέλει, φαντάζομαι.